Λοιπόν, εύκολα η μαύρη θύελλα σήμερα και τον Ηρόβοτο. 7 στα 7 φίλες και φίλοι Καλαμάτα, 7 στα 7 δεν γίνει ποτέ αυτό ξανά στην ιστορία της μαύρης θύελλας. Και τώρα πάει την Κυριακή να παίξει με το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά, όπου έχασε από την ΑΕΚ Β' σήμερα ο Λεβαδιακός. Σας το είχα πει από καιρό, έτσι. Γιάννη, σας το είχα πει σε όλους. Γιάννη Κομπότη, ετοιμάσου, έρχεται η σειρά σου. Το άσχημο είναι ότι έχουμε τον Μαρκόφσκι, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει πάθει, έτσι. Παιδιά, είναι στο 90, πολύ άσχημη στιγμή αυτή για τον Μαρκόφσκι. Πάντως η Καλαμάτα συνεχίζει εύκολα τον Ηρόδοτο και τώρα πάει στο ντέρμπι της χρονιάς μέσα στη Λιβαδιά. Εκεί θα το έχει τηλεόραση, το είπε και Αναστόπουλος, δεν θα μπορούν να γίνουν κόλπα Γιάννη Κομπότη με διαιτησία κλπ. Οπότε πάμε για την 8η νίκη μέσα στη Λιβαδιά να τελειώσουμε το πρωτάθλημα, έτσι. Σας το είχαμε πει, Γιάννη Κομπότη, ετοιμάσου, έρχεται η σειρά σου. Καλός ο Λεβαδιακός, αλλά μαύρη θύελλα πάνω απ' όλα. 7 στα 7 δεν έχει γίνει, Γιώργο Πρασά, ποτέ ξανά στην ιστορία της Καλαμάτας. 7 αγώνες, 7 νίκες. Λοιπόν, να είστε καλά, όλοι κοντά στη μαύρη θύελλα, πάμε για το πρωτάθλημα, πάμε για το 8 στα 8, 40 παλικάρια από την Καλαμάτα πάνε να πατήσουν τη Λιβαδιά την Κυριακή. Να είστε καλά, πάμε για τα 8 στα 8 και να σηκώσουμε την κούπα μέσα στη Λιβαδιά. Να είστε καλά, αυτά.